Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τα Χανιά, με τον μετεωρολόγο Μανώλη Λέκα, προκειμένου να δούμε μαζί. Η Κρήτη είναι δεδομένο, κύριε Λέκα, ότι είναι στο κάδρο. Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες και μέρες? Να υποθέσω ότι σήμερα πήραμε μία μόνο μικρή γεύση. Καλησπέρα, κύριε Τερζάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κοιτάξτε, σήμερα πήραμε την επιβεβαίωση. Είδατε τη χθεσινή μέρα, μία λαμπρή, όμορφη μέρα, σχεδόν καλοκαιρινού τύπου, θα λέγαμε. Με την ηλιοφάνεια και έτσι τις καλές συνθήκες. Και ξαφνικά ήρθε η αλλαγή. Αυτό είναι μάλλον για μας που σηματοδοτεί την αξιοπιστία των προγνωστικών μοντέλων στο όπως συνέβησαν σήμερα τα δεδομένα. Δηλαδή είχαμε βροχές, κατά τόπους ισχυρές. Περισσότερα βροχομετρικά είδαμε στο δυτικό τομέα του νησιού. Εδώ στην Κρήτη ήταν, θα λέγαμε, διπλάσιες ή και λίγο παραπάνω από ό,τι ήταν εκεί προς τα ανατολικά. Και οι βροχές αυτές προκάλεσαν ευτυχώς μικρού τύπου προβλήματα, τα οποία ήταν και αντιμετωπίσιμα. Το χιόνι έκανε την εμφάνισή του εκεί που περιμέναμε, το είδαμε και στα 1000-1200 μέτρα λίγο περισσότερο, και πιο ψηλά φυσικά πρέπει να ήταν πιο πολύ. Άρα λοιπόν επιβεβαιώθηκε η πρώτη φάση της κακοκαιρίας, η προειδοποίηση μας ήρθε. Έτσι λοιπόν τώρα περιμένουμε το δεύτερο κύμα. Το δεύτερο κύμα φαίνεται να είναι πιο έντονο, το είχαμε πει και από τις προηγούμενες ημέρες. Θα ξεκινήσει από αύριο. Η ύφεση που παρατηρείται τώρα δεν είναι μια ύφεση που εκ των πραγμάτων δεν κρύβει κινδύνους, γιατί οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στις πολύ ορεινές ζώνες, είναι αρκετά χαμηλές. Αυτό σημαίνει ότι ο ύπουλος εχθρός του παγετού, ένας εχθρός που δεν φαίνεται και εύκολα, είναι επικίνδυνος απόψε και ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Αυτό καλό είναι οι άνθρωποι αυτοί στις πολύ ορεινές περιοχές να το προσέξουν. Στις λιγότερο ορεινές περιοχές τώρα, πώς θα ξημερώσει η αυριανή ημέρα για την Κρήτη? Θα είναι έτσι ένας καιρός όπως είναι τώρα στη διάρκεια της νύχτας, σε μια φαινομενική ύφεση και σταδιακά θα επιδεινώνεται? Ακριβώς. Θα ξεκινήσει με τοπικού χαρακτήρα φαινόμενα. Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε υψόμετρα τα οποία και πάλι θα είναι στα 1400, θα κατέβουν στα 1200. Και αναμένεται τώρα σιγά σιγά να μπει αυτή, όπως σας είπα, η διαταραχή με την πολύ ψυχρή αέρια μάζα. Αυτό θα γίνει σταδιακά από το μεσημέρι της Δευτέρας και ιδιαίτερα προς τις βραδινές ώρες, με κορύφωση την Τρίτη. Μια κορύφωση όμως, η οποία δεν σας κρύβω, δείχνει χαρακτηριστικά έντασης. Δηλαδή, οι ορεινές ζώνες και τα ημιορεινά, βάζοντας τα μέσα, αλλά ίσως οι λίγο ψηλότερες ζώνες, θα πρέπει να είναι έτοιμες να υποδεχτούν αρκετά σημαντικά ύψη χιονιού. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει την αίσθηση όπως κινείται τώρα το σύστημα. Θα χιονίσει όμως και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Οι ποσότητες είναι να δώσουμε ένα στίγμα. Ξέρετε, εσείς οι μετεωρολόγοι ορθώς έχετε αυτό το δίχτυ ασφάλειας, λέγοντας ημιορεινές ορεινές περιοχές. Να το πούμε έτσι λίγο πιο απλοϊκά. Μπορεί να δούμε, για παράδειγμα, και κάτω από 400 μέτρα? Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, το επαναλαμβάνω. Γι' αυτό άλλωστε οι προβλέψεις αυτές πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο κοντινές. Και λέμε ο κόσμος να παρακολουθεί. Δυστυχώς πρέπει να βλέπουμε τα δεδομένα, να βλέπουμε την ένταση, κατά πόσο εξελίσσεται με αυτά τα δεδομένα και πώς, και μετά να προσδιορίζουμε επακριβώς και καλύτερα τα ύψη. Ναι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο κατά τόπου στο χιόνι, εφόσον ψυχραθεί τόσο πολύ η ατμόσφαιρα, να βγάλει μια καταιγίδα, τύπου καταιγίδα, η οποία να έχει μέσα, να είναι αυτό που λέμε χιονοκαταιγίδα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείεται για κάποιο χρονικό διάστημα κάποια χιονόπτωση να τη δούμε και σε κάποιο χαμηλότερο υψόμετρο. Με πιθανότερο σενάριο χρονικά την Τρίτη, αν έχω καταλάβει σωστά. Ναι, βέβαια. Είναι η δυσκολότερη μέρα και για την Κρήτη αυτή? Ναι, ναι. Αυτή είναι η πιο δύσκολη μέρα, η Τρίτη πραγματικά, γιατί και το πρωί τα χιόνια θα τα δούμε σε χαμηλότερο υψόμετρο, ο παγετός εν δυνάμει θα είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό και όπως σας είπα η Τρίτη, δείχνοντας τη χειρότερη θα λέγαμε εικόνα, θα δώσει μεγάλα ύψη χιονιού στις υψηλές ζώνες και ενδεχομένως το χιόνι να αρχίζει να κατεβαίνει και χαμηλότερα με μια διαστρωμάτωση φυσικά και δεν αποκλείεται, όπως είπατε και εσείς, να το δούμε και λίγο χαμηλότερα. Παραλλήλως τώρα με αυτό το σκηνικό χιονόπτωσης θα έχουμε και μεγάλα ύψη βροχής? Κατά τόπους ναι. Εκείνο που δυστυχώς θα το έλεγα, γιατί αυτό είναι δυστυχώς πραγματικά, υπάρχει ένας κίνδυνος πως εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι καταιγίδες αυτές, τις οποίες τις είδαμε εν μέρη και σήμερα, κυρίως εδώ σε δυτικές περιοχές, ήταν αδύναμες. Έδωσαν μια ένταση της βροχόπτωσης και αυτό ήταν όλο.
Η ψυχρότητα όμως της μάζας, επειδή δημιουργούνται κάποιες ηθίκες αστάθειας, γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε και θάλασσα η οποία παραμένει ακόμα με θερμοκρασίες οι οποίες είναι υψηλές, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί κάποιες συνθήκες αστάθειας. Mm-hmm. Αυτή η αστάθεια λοιπόν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας πω, εγκυμονεί κάποιους κινδύνους. Ευτυχώς βέβαια η ψυχρή αέρια μάζα έρχεται σταδιακά, δηλαδή έρχεται τη δεύτερη μέρα από την έναρξη της κίνησης της διαταραχής, δηλαδή από την Δευτέρα το μεσημέρι προς το βράδυ κινείται διαταραχή, θα έχουμε φαινόμενα βροχής, κατά τόπους θα είναι έντονα. Εκεί τώρα, αν μπει η ψυχρή μάζα, οι καταιγίδες θα αρχίσουν ιδιαίτερα για την Τρίτη να γίνονται και αυτές, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο επικίνδυνες. Προσδιορίζεται πού μπορεί να εκδηλωθούν τέτοιου είδους καταιγίδες, κύριε Λέκα, σε ποια σημεία του νησιού? Κοιτάξτε, ως επιτοπλίστων είναι οι βόρειες περιοχές του νησιού, βόρειου προσανατολισμού, μιας και εκεί έχεις όλα τα αίτια τα οποία μπορεί να σου δώσουν όλη αυτή την κατάσταση, δικαιολογούν δηλαδή. Δεν αποκλείεται όμως, έστω και πρόσχερα, κάτι τέτοιο να συμβεί και σε άλλες περιοχές, στην Ενδοχώρα φυσικά και τα νότια και για ορεινές ζώνες. Όλα εν δυνάμει αυτά απαιτούν όπως καλά λέγονται και από όλες τις... από όλους τους φορείς, απαιτούν μια ιδιαίτερη προσοχή και στα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς επίσης και στην πολιτεία, η οποία πιστεύω ότι έχει βρεθεί πλέον στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. Εμείς εδώ σήμερα ήδη ξεκινήσαν κάποιοι χιονισμοί, πρόλαβα, επειδή ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι όλοι, και πιστεύω ότι και από αύριο η προετοιμασία αυτή θα δείξει πραγματικά καλά δείγματα αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, αρκεί φυσικά και ο καθένας από εμάς να προσπαθήσει να βοηθήσει ώστε να περάσουμε, όπως πολύ καλά το είπατε, να περάσουμε αυτό το κύμα με σύνεση και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Άλλωστε, ζητούμενο ήταν μια τέτοια κακή κυρία, ζητούμενο ήταν τα χιόνια. Σίγουρα ο Θεός δεν θα μπορούσε να μας τα στείλει ούτε με το τρένο, ούτε με το καράβι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν η φύση τα φέρνει. Και εμείς θα πρέπει να τα υποδεχτούμε με καλοσύνη, γιατί νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Και ας μην παίζουμε με τον κίνδυνο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δώστε μας, αν υπάρχει δυνατότητα λήξη καιρικού συναγερμού. Θα γίνει την Πέμπτη αυτό, την Τετάρτη, πότε το βλέπετε? Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμάς εδώ μας κρατάει λίγο και την Τετάρτη, γιατί τα φαινόμενα αυτά θα υποχωρήσουν σταδιακά από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, γιατί ξέρετε και η Αττική θα βρίσκεται εν κινδύνο σε αυτή τη φάση δηλαδή, της κακοκαιρίας, καθώς επίσης και η Εύβοια και κάποια νησιά του Αιγαίου. Εμάς εδώ λοιπόν, επειδή είμαστε στο νότιο τομέα, κρατάει λίγο ακόμα, άρα θα έλεγα ότι και η Τετάρτη κρατάει ακόμα καιρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα βρεθούμε σε μια διαδικασία ύφεσης του καιρού. Δηλαδή και τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κάνουν μια ανάποδη πορεία, δηλαδή προς τα μεγαλύτερα ύψη. Θα διατηρούνται κάποια φαινόμενα φυσικά και χαμηλότερα, αλλά να έχουν διαρκώς μια πιο ήπια συμπεριφορά. Και φυσικά την Πέμπτη είναι η πλέον, από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά, η αποχώρηση και της ψυχρής μάζας και όλης αυτής της κατάστασης, η οποία καθώς θα αποχωρεί, θα αρχίσει να αποκαθιστά ένα καλύτερο καιρό. Θα προσέχουμε όμως, οι χαμηλές θερμοκρασίες παραμένουν και για Τετάρτη πρωί και για Πέμπτη πρωί, ίσως και την Παρασκευή το πρωί. Και επομένως το πρόβλημα του ύπουλου εχθρού, όπως το λέμε, του παγετού, εγκυμονεί ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο για ορεινές, ίσως και λίγο χαμηλότερες περιοχές. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.